Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με την πολιτική προστασία. Εκεί βρίσκεται ο πρόδρομος Ασλανίδης, ο διευθυντής πολιτικής προστασίας, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός του τριμέρου τις επόμενες ημέρες. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βακρατσάκη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Επειδή βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει μια αισιοδοξία, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχαμε αρκετά χιόνια, τσουχτερό κρύο, βλέπουμε ότι ο καιρός είναι έθριος. Πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, γιατί έχουμε και τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Πραγματικά βελτιώνεται ο καιρός. Έλεγα ότι παρουσιάζει σημαντική βελτίωση αύριο ανήμερα της 25ης Μαρτίου, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός, πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Το ίδιο βέβαια θα ισχύσει και για τις επόμενες ημέρες. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες στη Δυτική Μακεδονία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε αυτά τα επίπεδα των 17 και 18 βαθμών Κελσίου. Άρα βλέπουμε δηλαδή παράδειγμα ότι η παρέλαση αύριο θα γίνει με καλές καιρικές συνθήκες σε όλη την Δυτική Μακεδονία, για όσους θα παρελάσουν και όσους θα βρεθούν στις εκδηλώσεις, και μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν και τα μέτρα, θα αναφερθούμε και σε αυτά στην συνέχεια, γιατί έχετε βγάλει και μια ανακοίνωση. Τώρα, έτσι θα εξελιχθεί ο καιρός σε όλες τις μέρες, θα έχουμε συνέχεια βελτίωση ή θα έχουμε και ανατροπές από εβδομάδα, κύριε Διευθυντά? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως βελτιώνεται ο καιρός. Ήρθε η άνοιξη, άλλωστε πλησιάζουμε στο τέλος του Μαρτίου. Θα έλεγα ότι όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα επικράτησαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό όπως φαίνεται ότι αλλάζει. Θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Βέβαια, υπάρχει πιθανότητα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και προς τα μέσα κυρίως θα σημειωθούν κάποιες βροχοπτώσεις. Όμως οι θερμοκρασίες θα βρίσκονται σε ψηλά επίπεδα. Θα έλεγα σε ψηλά για την εποχή μάλιστα, που θα φτάσουν μέχρι και τους 19 και 20 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τελείωσε ο χειμώνας, μπαίνουμε στην άνοιξη, σε μια περίοδο που θα κυριαρχήσουν οι φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Πολύ ωραία. Τώρα, κύριε Διευθυντά, επειδή βγάλατε ανακοίνωση τις προηγούμενες ημέρες, όσον αφορά το πώς θα γίνουν οι εκδηλώσεις, τώρα υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει συγχρονισμός αύριο, συνιστάτε τη χρήση μάσκας από όλους τους πολίτες και ειδικά να αποφεύγουν το συγχρονισμό για την αυριανή μέρα, ειδικά στις εκδηλώσεις της παρέλασης, του εορτασμού της 25ης Μαρτίου. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Βακρατσά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η πανδημία δεν τελείωσε ακόμη και τα περιοριστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόζουμε μόνοι μας είναι η μάσκα, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου υπάρχει συγχρονισμός για την ασφάλειά μας περισσότερο. Έτσι, όπου βρεθούμε σε ανοιχτό ή κλειστό χώρο με πολλά άτομα, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη μάσκα για να αποφύγουμε έτσι τη διασπορά του ιού. Ναι. Ωραία, εμείς να πούμε για μία ακόμη φορά, με καλές καιρικές συνθήκες, ο εορτασμός και το τριήμερο, και όπως είπατε την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποιες έτσι αλλαγές. Πάντως δεν βλέπετε ξανά τσουχτερό κρύο από ό,τι φαίνεται από τον καιρό και δεν νομίζω να ξαναδούμε χιόνια, κύριε Ασλανίδη. Δεν φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για το επόμενο δεκαήμερο. Θα είναι καλές οι καιρικές συνθήκες. Και βέβαια, εμείς βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γύρω από τις μεταβολές του καιρού και σε κάθε περίπτωση θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση. Πάντως, αυτό που φαίνεται μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα προγνωστικά στοιχεία, φαίνεται πως θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, καλές οι καιρικές συνθήκες στη Δυτική Μακεδονία για το επόμενο διάστημα. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και για παρέμβαση. Καλό τρίμερο και σε εσάς, κύριε Ασλανίδη. Καλό τρίμηνο και χρόνια πολλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.